Αδιανόητο να το πιστέψει ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας. Το πρωινό μας βρήκε με μία ακόμα δυσάρεστη είδηση. Μια είδηση που σοκάρει με τον τραγικό χαμό του πνευμονολόγου και διευθυντή της COVID κλινικής του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Νίκου Γραμματικόπουλου. Θεωρώ το ότι τουλάχιστον εδώ σε εμάς και στα παιδιά μια μεγάλη απολαβή την οποία έχουμε μετά από όλο αυτό το οποίο περάσαμε είναι το ότι θεωρώ το ότι έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Και ο λόγος αυτός που μπορεί να μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους μέσα από όλο αυτό ήταν το ότι με αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούσαμε να μην αισθάνονται καμία μοναξία. Η κοινωνία της Καλαμάτας σοκαρισμένη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Νίκου Γραμματικόπουλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος γιατρός χθες το απόγευμα είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή της καζάρμας. Όταν δεν έβωσε ίχνη ζωής, οι οικοί του δήλωσαν την εξαφάνισή του και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια, ενώ η νεκροψία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ένας επιστήμονας με τεράστια προσφορά, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του σώζοντας ζωές και ως διευθυντής της COVID κλινικής του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Πρόσφατα είχε μιλήσει στην τηλεόραση Best και την εκπομπή Τι λες τώρα, περιγράφοντας όλες εκείνες τις στιγμές που ζούσε καθημερινά. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας βίωσαν κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ήταν απομονωμένος, ήμασταν όσο γινόταν κοντά τους. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να είμαι σχεδόν κάθε μέρα σε επαφή μαζί τους με τους ασθενείς και να τους βλέπω και οι ειδικευόμενοι το ίδιο, το νοσηλευτικό προσωπικό το ίδιο. Δηλαδή η επαφή μας η καθημερινή ήταν πάρα πολύ, δηλαδή το λένε οι όρτες μαλαξιάς για το λόγο, το θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι και ότι δεν τους βλέπει κανένας. Πιστεύω ότι κανένας δεν... Και αυτό έχουν να το επιβεβαιώσουν, να πιστεύω, όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν από εδώ. Με ρωτήσετε μια ανασκόπηση στο παρελθόν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία πέρασαν, μου φαίνεται σαν ένα κακό όνειρο, έτσι. Εκείνο το οποίο έχει όμως μεγάλη σημασία και η απολαβή η οποία είχαμε όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή όλοι αυτοί οι ασθενείς που μπήκαν, οι οποίοι ήταν αρκετοί, σχεδόν το 98% γύρισε στο σπίτι, έτσι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απολαβή από αυτό.